Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Όχι από τις ευρωεκλογές, αλλά από ένα θεσμικό, μια θεσμική μάλλον πρωτοβουλία, η οποία αναλαμβάνεται και αφορά την ελευθεροτυπία. Να δούμε στη δική μας χώρα, στην Ελλάδα, τι γίνεται. Υπάρχει αντίστοιχα τέτοιου είδους πρωτοβουλία και πόσο, αν θέλεις, υπάρχει ελευθεροτυπία. Όχι, μισό λεπτό, κάποια διευκρίνηση. Αυτή η θεσμική, παύλα, νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε, ισχύει και θα εφαρμόζεται, εδώ βάζω εισαγωγικά και θα εξηγήσω αμέσως γιατί βάζω εισαγωγικά, σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ελευθεροτυπία, την ελευθερία του τύπου. Τώρα, συνεπώς και στην Ελλάδα. Πάμε όμως εμείς να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταρχήν, να υπενθυμίσω ότι είχαμε θύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά να πω ότι θυμούνται και όσοι μας παρακολουθούν, όσοι θυμούνται, την εμψυχρό εκτέλεση της Μαλτέζας από τη μικρή Μάλτα καταγόμενης δημοσιογράφου που έκανε ερευνητική δημοσιογραφία που την εκτέλεσαν εμψυχρό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε εδώ στην Ελλάδα. Θυμάσαι την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, του αστυνομικού συντάκτη και ρεπόρτερ που επίσης έκανε ερευνητική, διεισδυτική δημοσιογραφία και κάποιοι θέλησαν να το πλύσουν στο στόμα και πλησιάζουν περίπου 3 χρόνια από την εκτέλεσή του και ακόμη δεν εντοπίστηκαν οι δράστες του στιγερού και οι δεχτούς αυτού εγκλήματος σε βάρος ενός λειτουργού, πραγματικού λειτουργού του τύπου, διότι υπάρχουν και λειτουργοί του τύπου με 10 εισαγωγικά, έτσι, που μόνο λειτουργοί δεν είναι, έτσι. Μάλλον κάποιοι τύποι του τύπου είναι. Λοιπόν, και χρησιμοποιούν τον τύπο γενικότερα, είτε τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, είτε τα έντυπα, είτε τα τηλεοπτικά, είτε οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές τους και οτιδήποτε άλλο, και μόνο την δημοσιογραφία δεν υπηρετούν. Πάμε λοιπόν να δούμε στην Ελλάδα τι γίνεται. Καταρχήν, μάλλον να πω γιατί έβρασε εισαγωγικά το αν θα εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Το ερώτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί. Αν δεις, δεν έχουμε χρόνο τώρα να δεις, αν δεις τα άρθρα που περιλαμβάνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, πράγματι κατοχυρώνουν ουσιαστικά την ελευθεροτυπία και δίνουν τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους να ασκήσουν πραγματικά ανεξάρτητη, ακυδεμόνευτη, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς παρεμβάσεις, διεισδυτική, ερευνητική δημοσιογραφία, αποκαλυπτική, χωρίς φραγμούς, χωρίς τίποτε. Χωρίς ταβατζίδες, να το πω έτσι απλά, πάνω από το κεφάλι τους. Το ερώτημα είναι, πώς θα εφαρμοστεί η συνδίκη όταν αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρομαι σε εμάς εδώ τοπικά, γιατί εδώ ξέρεις, το καθεστώς το ιδιοκτησιακό είναι σχεδόν γνωστό σε όλους, ποιοι έχουν τα κανάλια, ποιοι έχουν τις εφημερίδες, είναι μικρές επιχειρήσεις, είμαστε γνωστοί, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά μιλάμε για τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είτε τα τηλεοπτικά, είτε και τα άλλα. Πώς θα εφαρμοστεί, για παράδειγμα, όταν. Να, είναι και επίκαιρο, είναι και της εποχής. Όταν, για παράδειγμα, ο μεγαλοεπιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου το 60-65% της ενημέρωσης με τις εφημερίδες που διαθέτει, με τα κανάλια και με όλα αυτά, είδες ότι μούτρωσε, το λέω έτσι λαϊκιστή, πείσμωσε, γιατί κάποιοι δεν του κάναν τα χατήρια, και είδες το αποκαλυπτικό, λέμε τώρα, ρεπορτάζ του Βήματος της Κυριακής που αποτέλεσε τη θριαλίδα των εξελίξεων που ακολούθησαν, των πολιτικών εξελίξεων εννοώ, με αποτέλεσμα την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας για δίθεν μονταρισμένο υλικό από τα ΤΕΠ κτλ. Δηλαδή το Βήμα τώρα κατάλαβε μετά από ένα χρόνο ότι μονταρίστηκε το ηχητικό ντοκουμέντο. Αυτά είναι προφανώς παιχνίδια εξουσίας μεταξύ τύπου και εκτελεστικής εξουσίας. Άτυπης τέταρτης εξουσίας, μη θεσμοθετημένης συνταγματικά, και της εκτελεστικής εξουσίας. Άρα λοιπόν, πόσο ελεύθερη θα είναι? Δηλαδή, έχω μια απορία. Οι δημοσιογράφοι που μέχρι σήμερα εργαζόταν στο συγκρότημα, πώς το λένε, Μαρινάκη. Λοιπόν, πρώην συγκρότημα Λαπράκη και ευρύτερα. Που μέχρι τώρα έπλεκαν ύμνους από το πρωί ως το βράδυ στην κυβέρνηση. Τι θα κάνουν από ό,τι εμπρός? Για πες μου,
αν καθίσει πολύ αυτό το εμπάργκο, εκτός θα τα βρούνε. Δεύτερον, άλλοι δημοσιογράφοι σε άλλα τηλεοπτικά μέσα και εφημερίδες, έτσι, που με πηχαίους τίτλους ή με μια... Να βλέπεις τώρα τον δημοσιογράφο να κάνει συζήτηση με τον υπουργό και να τον αποκαλεί ο υπουργός χαλιευτικά Νικολάκη μου ή Βασιλάκη μου ή Βαγγελάκη μου ή οτιδήποτε άλλο και να υπάρχει μια οικειότητα μεταξύ τους και να καταλαβαίνει ο άλλος ότι ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις, πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η δημοσιογραφία και πόσο αυτή η θεσμοθετική, παύλα ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση για την ελευθεροτυπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα, όταν ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι στον τύπο κυριαρχούν, στα μίντια γενικά κυριαρχούν, ότι υπάρχει κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη μηντιοκρατία και ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα αυτά δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να είναι οι φωνές των κυρίων τους. Αμοιβόμενοι με παχυλότατους μισθούς, που εμείς δεν τους έχουμε δει ούτε στα πλέον έτσι φαντασιακά όνειρά μας. Λοιπόν, και είναι οι φωνές των κυρίων τους. Άρα λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί. Και να υπενθυμίσω και κάτι. Ξέρεις σε ποια θέση είναι στην παγκόσμια κατάταξη του τύπου η Ελλάδα? Στην τελευταία ή στην προτελευταία? Πώς είπες? Στην τελευταία ή στην προτελευταία? Στην προτελευταία. Έτσι. Λοιπόν, άρα θέλω να πω δηλαδή ότι καλή είναι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ζήτημα είναι να ρυθμιστούν και οι εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα, αν το κανάλι, λέμε τώρα, ως υπόθεση εργασίας, με το οποίο συνεργάζομαι, έχει μια διαφορετική γραμμή από την, όχι από τη δική μου άποψη, από την πραγματική δημοσιογραφία, από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν κάποιος που ασκεί εξουσία παρανομεί κατάφορα και ασύστολα, και εγώ θέλω να δημοσιοποιήσω την παρανομία του, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, και να ασκήσω κριτική στην εξουσία, και το κανάλι όμως έχει τους δικούς του λόγους, έτσι, να μην συγκρουστεί με αυτόν, και μου πει εμένα, κοίταξε, πες κάτι άλλο πιο ανώδυνο. Μίλα για τον καιρό, μίλα για τα χελιδόνια που έρχονται κτλ. Ή για τις μυδαλές που ανθίζουν. Εγώ τι θα κάνω, άμα είμαι σε δίλημα? Ή θα βρεθώ εκτός καναλιού, διότι θα έρθω σε ρήξη, αν δεν θέλω να έρθω σε ρήξη με τη συνείδησή μου, ή θα παραμείνω και θα είμαι μια ορντινάτσα. Κοινώς μια δημοσιογραφική ορντινάτσα. Κοινώς μια δημοσιογραφική υπηρέτρια. Η ορντινάτσα, έτσι, για όσους δεν ξέρουν, ήταν οι υπηρέτες των αυτών. Αυτά. Με πολλούς προβληματισμούς για το μέλλον της δημοσιογραφίας και σε κεντρικό επίπεδο, αγαπητή Βίκη, και επειδή είμαι σε μια φάση πλέον που πλησιάζουμε στην απόσυση σταδιακά σιγά σιγά, μπορώ να βλέπω και τα πράγματα και αν θες και να λέω και μια κουβέντα παραπάνω, γιατί τι είχαμε, τι χάσαμε στο φινάλε, και αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά τι λέω. Αν και εσύ επίσης έχεις την άποψη, λες την άποψή σου, που δεν είσαι σε φάση απόσυσης, αλλά εντάξει, έχεις από πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, πολύ σοβαρό, Βαγγέλη, το οποίο εδώ και 2-3 μέρες προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, αλλά λόγω πίεσης του χρόνου δεν το είπαμε, ωστόσο ποτέ δεν χάνει την επικαιρότητά του. Και αναφερόμαστε βεβαίως στην διακομιδή, αν θέλεις, ενός παιδιού από περαστικούς από κάποιο πάρκο των Ιωαννίνων, το οποίο είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα ποτού, και αυτό το παιδί, το 14χρονο, βρέθηκε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι ένα ακόμη περιστατικό, όχι ότι δεν συμβαίνουν συχνά και στη δική μας την περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πριν από λίγο καιρό, αν θυμάσαι, είχαμε κάνει αναφορά, νομίζω ήταν κοντά στις γιορτές ή πριν τις γιορτές. Για το ποτό, βέβαια. Ναι. Για περιστατικό ανάλογο που έχει συμβεί σε σχολική εκδρομή στην Κρήτη. Θυμάσαι? Βεβαίως. Βεβαίως. Και επειδή το δικό μου μότο είναι ό,τι ακούς στη γειτονιά σου, απάντεχε το στη γωνιά σου, σιγά μην δεν συμβαίνουν και εδώ. Και έτυχε αυτό να πάρει δημοσιότητα, διότι το παιδί βρέθηκε σε δημόσιο χώρο. Εάν για παράδειγμα το παιδί έχανε τις αισθήσεις του ενώ έμπαινε στο σπίτι του, προφανώς και δεν θα έπαιρνε δημοσιότητα, έτσι δεν είναι? Σωστό. Και ούτε πρόκειται να πούμε το όνομα του παιδιού, έτσι, ούτε την οικογένειά του, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς το γεγονός θέλουμε να αναδείξουμε και τον προβληματισμό μας θέλουμε να καταθέσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί το έχω πει και άλλες φορές, αγαπητή Βίκη, ότι το αλκοόλ, το οποίο ρέει άφθονο
και παρέχεται νόμιμα σε εισαγωγικά ή με χωρίς εισαγωγικά σε όλους, αυτά τα περιορίου ηλικίας που λέει ο προεπόμενος νόμος είναι για τους αφελείς. Γιατί έχω πει και άλλη φορά, εάν εσύ στείλεις στο 14χρονο γιο σου ή ανιψιό σου στο περίπτερο να πάρει 10 κουτιά μπύρα, θα το ρωτήσει ο περιτεράς αν είναι δικά σου, πόσο χρόνο είσαι, θα το ρωτήσει? Όχι, θα τα δώσει. Αν πάει στο σούπερ μάρκετ και πάει και κάνει ένα πείραμα, στείλε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Τώρα, αν τύχει σε μια εξαίρεση, τι να σου πω σου να. Στείλε ένα 14χρονο και στείλω λοιπόν και πες του να πάρει 3-2 μπουκάλια βότκα και μαζί και ξέρω εγώ και 5 σοκολάτες. Θα τα βάλει τα μία, θα τα χτυπήσει και θα τα πάρει. Άρα λοιπόν, έλεγχος κανείς. Τι συνέβη εν προκειμένου. Αυτά γενικά ως εισαγωγή, ως προβληματισμό. Τι συνέβη εν προκειμένου. Στα Γιάννα την ημέρα της 25 Μαρτίου, της 25 Μαρτίου, μετά την παρέλαση, κάποια παιδιά πήγαν σε κάποιο μαγαζί και κατανάλωσαν, και το μαγαζί γνωρίζουμε, αλλά το θέμα τώρα δεν είναι εγώ δεν θα πάω από ποιο μαγαζί, το μαγαζί για να τρέχω να σβήνω αγωγές από το μαγαζί. Ας τα ελέγξει η αστυνομία. Τι κάνει? Δεν κατάλαβα. Περνάει ο αστυνομικός με τις ομάδας Δίας και βλέπει 14χρονα και 15χρονα κάθονται σε ένα τραπέζι. Να κατέβει να δει τι πίνουν. Να μπει στο μπαρ μέσα το βράδυ του Σαββάτου να δει τι πίνουν. Θα μου πεις, έχει ευθύνη και η οικογένεια. Έχει, αλλά τι να προκάνει η οικογένεια. Αν η μάνα και ο πατέρας δουλεύει από το πρωί στο βράδυ για να τα βγάλει πέρα, θα έχει το μυαλό και στα παιδιά. Πού ξέρεις ο καθένας τι προβλήματα έχει. Περαστική λοιπόν στο πάρκο Κατσάρη στα Γιάννενα, λέω και συγκεκριμένα το πάρκο για όσους ξέρουν την περιοχή, είναι κοντά στην Παραλίμνιο. Γι' αυτό λέω ήταν σε μαγαζί στον Παραλίμνιο χώρο. Είδαν ένα παιδάκι ανέστητο κάτω, χωρίς αισθήσεις τους. Τρέξαν, το πιάσαν, είχε σφιγμό, αλλά ήταν ανέστητο. Κυριολεκτικά ανέστητο. Φωνάζω το ΕΚΑΒ, το παίρνω, μεταφέρω στο νοσοκομείο και από το ρεπορτάζ προκύπτει, από την επικοινωνία με τους γιατρούς οι οποίοι το εξέτασαν, ότι το παιδί είχε καταναλώσει τέτοια ποσότητα αλκοόλ που έπεσε κάτω ανέστητο. Θα μπορούσε και να πεθάνει, ναι ή όχι? Βέβαια. Θα μπορούσε. Βέβαια. Θα μπορούσε. Ωραία. Είναι το μοναδικό περιστατικό. Μέχρι τώρα, όχι βέβαια. Δεν θα υπάρξει άλλο στο μέλλον. Σίγουρα θα υπάρξουν. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία. Διότι μετά ερχόμαστε και ψαχνόμαστε, έτσι. Γίνονται αυτά που γίνονται με ανήλικα, με σχολική βία, με εκφοβισμό, με βιασμούς, με μαστροπίες ανηλίκων, με οτιδήποτε άλλο. Και μετά λέμε πού είναι η πολιτεία. Αν πού είστε, ρε παιδιά, το θέμα είναι να προλάβεις, όχι να θεραπεύσεις. Αντίστοιχα περιστατικά, Βαγγέλη, έχουμε και από Κροτίδες. Και ας φαίνεται σε κάποιους ότι εντάξει, είναι παροδικός φαινόμενο πλέον. Κάποτε λέγαμε συμβαίνουν περισσότερα περιστατικά κοντά στο Πάσχα ή σε κάποιες περιοχές που ενδεχομένως έχουν έθιμο. Τώρα τι έθιμο είναι αυτό, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, μπορούμε να το εξηγήσουμε αλλού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πλέον οι Κροτίδες είναι και τις απόκριες και με αφορμή οτιδήποτε άλλο και μπορεί να τα προμηθευτεί και ανήλικος και μπορεί να υπάρχουν 1000 πράγματα. Ακροτηριασμοί, περιστατικά μάλλον ακροτηριασμών, το προηγούμενο διάστημα θα μας δώσεις αναλυτικά ρεπορτάζ, ακόμη και άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Με αυτό το θέμα τι γίνεται? Λοιπόν, Κυριακή τον Απόκριο. Ναι. Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη, στο νομό Λασιθίου. Εντάξει, τον ανατολικότερο νομό. Παρέα νεαρών διασκεδάζει, ένας 33χρονος βγάζει μια ναυτική φωτοβολίδα, την πετάει και αυτή σκάει πάνω του και βρίσκει ακαριαίο θάνατο. Όπως προέκυψε μετά, γιατί ψάξε να δουν τι συνέβη, δεν πάει καλά. Τι είχε συμβεί? Η Κροτίδα αυτή είχε λήξει, διότι ακόμη και αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Και όταν λήγουν, έτσι, όταν λήγει η ισχύ τους, είναι άκρως επικίνδυνα. Δεν είχε κοιτάξει λοιπόν ο νεαρός το πότε έλεγε η Κροτίδα, την πήρε ή μπορεί να την πήρε νωρίτερα και δεν είχε λήξει και την είχε σπίτι του, την είχε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ναι. Σκοτώθηκε επί τόπου ένα παιδί 33 χρονών. Αυτό δεν έγινε στην μακρινή, ξέρω εγώ, Ουρουγουάη. Έγινε εδώ, σε εμάς, στην Κρήτη. Εμείς έχουμε τέτοια έτοιμα. Προχθές, εβδομάδα, τις απόκριες. 33 χρόνια σκοτώθηκε. Χθες, συγγνώμη, όχι χθες. Ήταν χθες Πέμπτη, Τετάρτη, χθες. Τετάρτη. Την Τρίτη. Στη Σαλαμίνα.
17χρονος, παίρνει να πετάξει κροτίδα. Σκάει η κροτίδα και του ακροτηριάζουν τα τρία δάχτυλα της αριστερής χειρός. Τα κόβουνε. Έχει στο αριστερό χέρι τρία δάχτυλα λιγότερο. Και γλίτωσε. Αυτά είναι ενδεικτικά. Πρόσεξε. Το τι έχει γίνει στο παρελθόν και όπως σωστά είπες έρχεται και Πάσχα και τι γίνεται. Μετατρέπονται οι χώροι, οι άβλοι των σχολείων και πριν το Πάσχα και πριν τις απόκριες, ακόμη και σε γάμους και σε εκδηλώσεις, σε πεδία μάχης. Να υπενθυμίσω κάτι, γιατί έχουμε κοντή μνήμη δυστυχώς και έχουμε φάει όλοι λωτό οι νεοέλληνες. Θυμάσαι πριν από κάποια χρόνια, όταν σε κάποιο χωριό, ο γιος του ιερέα, 10χρονο παιδάκι που κρατούσε τη λαμπάδα κατά τη διάρκεια της Ανάστασης το βράδυ, έπεσε νεκρό μπροστά στα μάτια του πατέρα του, που διάβαζε το Ευαγγέλιο. Που έσκασε κροτίδα. Ναι, ναι. Που ήταν σε ποια περιοχή. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, θυμάμαι το περιστατικό, ναι. Το θυμάσαι αυτό. Βεβαίως. Ωραία. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, να χάσουμε και άλλα παιδάκια. Έτσι. Δηλαδή, έλεος. Και κάτι ακόμη. Σημερινό. 10.000 κροτίδες. Σημερινό αυτό. Εντόπισαν οι αστυνομικοί. Διακινούμενες, παρακαλώ, πρόσεξε. Από παράνομο φυσικά, ο οποίος θα υποθέτει συνέπειες, αφού εντοπίστηκε, αλλά είναι ο μόνος. Λοιπόν, μέσω Φωστά. διαδικτύου. Υπάρχει και αυτή η πληγή τώρα. Στο διαδίκτυο, που μπορεί ο άλλος δεν πουλάει στο μαγαζί, είναι νόμιμος και τα διακινεί μέσω διαδικτύου. Έλεος, δηλαδή το να χάνονται άνθρωποι έτσι και μάλιστα νέοι άνθρωποι, το θεωρώ εγκληματικό. Και την ευθύνη της πολιτείας μεγάλη. Γι' αυτό είσαστε κύριοι της αστυνομίας, γι' αυτό σας πληρώνουμε, γι' αυτό σας στηρίζουμε και υποστηρίζουμε το έργο σας και αναγνωρίζουμε την προσφορά σας, αλλά προφυλάξτε και εμάς και τα παιδιά μας. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.